Κύριε Πρόεδρε, το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Εσείς δηλώνατε σταθερά όλα τα προηγούμενα χρόνια αντιμνημονιακός. Τον Ιούλιο ψηφίσατε μνημόνια. Και μη μου πείτε, σαν το Σταύρο Θεοδωράκη που ήταν εδώ πριν από λίγες μέρες και μου είπε ότι δεν ψήφισε μνημόνιο, ψήφισε την παραμονή στο ευρώ. Ψηφίσατε μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο, το οποίο τώρα έχει μπει στην εφαρμογή του και είναι, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, ένα δύσκολο μνημόνιο, ένα βαρύ μνημόνιο. Το ερώτημα είναι απλό. Τι έφταιξε, πότε κάνατε λάθος, πριν ή μετά? Ψηφίσαμε το μνημόνιο, το οποίο αποτελεί κατά τη δική μας άποψη και την τελική συμφωνία εξόδου της χώρας στην πολιτική των μνημονίων. Και βεβαίως δεν είχαμε τέτοια εξοδότηση γι' αυτό. Πόσο σίγουροι είμαστε ότι είναι η τελική συμφωνία? Το ρωτώ γιατί σας θυμίζω, ναι. Παπακοσταντίνου, για να πάω πίσω, στην πρώτη κυβέρνηση που ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, την κυβέρνηση Παπανδρέου, μας έλεγε ότι αν χρειαστεί να πάρω άλλα μέτρα θα παραιτηθώ. Ότι δηλαδή με εκείνο το μνημόνιο θα τελείωνε η περιπέτεια της χώρας. Κύριε Γαζ-Νικολάου, πια θα παραιτηθούν οι πολίτες. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για τους πολίτες. Η συμφωνία αυτή, η οποία αποτελεί μια ελληνική πρόταση που στηρίχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πρόεδρο Ολάντ απέναντι σε μια πρόταση του Σόιμπλε που ήταν έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 50 δισεκατομμύρια βοήθεια, ήταν μια πρόταση η οποία ήταν αντίθετη με την εντολή που είχαμε πάρει τον Ιανουάριο στις εκλογές. Ο ελληνικός λαός πράγματι ακολούθησε στις εκλογές τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις τον Ιανουάριο, που ήταν έξω από τα μνημόνια, σκίσιμο των μνημονίων και χάραξη μιας άλλης πολιτικής. Και γι' αυτό δεν το λόγο ήταν απλώς αντίθετη, θα με συγχωρήσετε και δεν θα κάνω άλλη διακοπή για να ολοκληρώσετε την απάντηση. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με όποιον ψήφισε έστω και ένα μνημόνιο. Ξεκάθαρα. Αυτή ήταν η θέση. Εσείς το είχατε πει. Εγώ το είχα πει. Όπως και ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πει αντίστοιχα, αλλαγή της πολιτικής αυτής και καμιά συμφωνία με τους δανειστές. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή τέτοια εντολή δεν είχαμε να συμφωνήσουμε τον Ιούλιο, γι' αυτό το λόγο, με το που πήραμε τη συμφωνία αυτή, οδηγήσαμε τη χώρα σε εκλογές. Γιατί? Για να πάρουμε τη λαϊκή εντολή πλέον ανανεωμένη, γνωρίζοντας οι Έλληνες πολίτες, εάν εγκρίνουν τη συνέχιση της πολιτικής, της συμφωνίας που εξασφαλίσαμε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητοι Έλληνες, ή την απορρίπτουν. Δεν είχαμε δικαίωμα. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, όπως πολλοί μας πρότειναν τότε, την άσκηση της εξουσίας στην εφαρμογή της συμφωνίας που συμφωνήσαμε το καλοκαίρι. Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο σήμερα ήρθε ένα μήνυμα καμπής που συναντά την πολιτική της κυβέρνησης. Ένα μήνυμα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Κομισιόν ότι το Φεβρουάριο μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για ελάφρυνση του χρέους. Θυμάμαι λοιπόν πολύ καλά ότι και εσείς και ο κύριος Τσίπρας είχατε τονίσει επανειλημμένως πως είναι κλειδί η ελάφρυνση του χρέους προκειμένου να φύγουμε κάποια στιγμή από τα μνημόνια εντελώς. Όμως, είπαν, για να αρχίσουμε να το συζητάμε αυτό, πρέπει οπωσδήποτε να μας φέρετε το ασφαλιστικό. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πόσο έτοιμη είναι η κυβέρνηση να φέρει ένα σχέδιο για το ασφαλιστικό, γιατί μέχρι στιγμής ακούμε τι δεν της αρέσει από αυτά που προτείνουν οι δανειστές, αλλά δεν ακούμε τι είναι αυτό που εμείς θα καταθέσουμε. Ακούσαμε τον κύριο Κατρούγκαλο να λέει σήμερα ότι μπορεί να νομοθετήσει και μονομερός. Και να μου πείτε αν τελικώς πραγματικά θα φέρετε βιώσιμο ασφαλιστικό και αν το φέρετε, αν θα ψηφιστεί από τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Μάρα, δεν θα φύγει από το προηγούμενο ερώτημα ακόμη. Κρατείτε το ερώτημά σου προς απάντηση. Διότι είναι ανοιχτό το προηγούμενο θέμα. Ένα λεπτό. Η απάντηση που έδωσε ο Πρόεδρος καλύπτει το κομμάτι που αφορά την πολιτική νομιμοποίηση που δόθηκε εκ των υστέρων. Δεν καλύπτει όμως το πώς φτάσατε από τις προεκλογικές εξαγγελίες στο μνημόνιο του περασμένου Αυγούστου. Δεν το καλύπτει με ποια έννοια? Πρέπει να μας πείτε και ο κύριος Τσίπρας και εσείς πότε κάνατε λάθος. Δηλαδή δεν έχει ασκήσει ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε εσείς αυτοκριτική για το γεγονός ότι πιστεύατε πριν από τις προηγούμενες εκλογές, ενώ σας το λέγαμε στις συνεντεύξεις όλοι, πιστεύατε ότι μπορούν οι θέσεις σας να γίνουν αποδεκτές από τους εταίρους και μπορείτε να ανατρέψετε την κατάσταση που υπήρχε. Ανατρέψαμε πολλά, κύριε Χατζηγολάου. Και το πρώτο που ανατρέψαμε, και θεωρώ ότι ήταν η επιτυχία αυτής της δύσκολης εξάμηνης περίοδου, είναι το αγγλικό δίκαιο. Η απόλυτη εθνική κυριαρχία βασιζόταν σε ένα στοιχείο.
στο ότι όλες οι μέχρι τότε συμφωνίες μέχρι τον Ιούλιο ήταν συμφωνίες οι οποίες εμπίπτουν στο αγγλικό δίκαιο, που σήμαινε πλήρης απόλυτη εθνική κυριαρχία της χώρας. Το ότι η τελευταία συμφωνία δεν αποτελεί μέρος του αγγλικού δικαίου και δεν είναι υπό το αγγλικό δίκαιο, αλλά υπό το ελληνικό δίκαιο, αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Το δεύτερο, η αρχή πλέον της συζήτησης για τη διαγραφή του χρέους. Ήταν κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνησή του και ο κύριος Βενιζέλος έλεγαν ότι από το 2012 είχαν εξασφαλίσει αυτή την υπόσχεση. Την ίδια ακριβώς υπόσχεση. Εάν πετύχουν το πρωτογενές πλεόνασμα, θα άνοιγε η συζήτηση για το χρέος. Ο κ. Σαμαράς και ο κ. Βενιζέλος εξασφαλίζαν υποσχέσεις. Εμείς εξασφαλίζουμε πραγματικές πολιτικές που εφαρμόζονται. Το αγγλικό δίκαιο έφυγε από τα χαρτιά. Το θέμα της διαγραφής του χρέους, όπως βλέπετε, δεν το διαφημίζουμε μέχρι να το επιτύχουμε. Και αυτή τη στιγμή, αντί να το ζητάει η ελληνική κυβέρνηση και εμείς να το προβάλλουμε, έρχονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και εκείνοι το προτείνουν, όπως και ο υφυπουργός των ΗΠΑ πριν από λίγες μέρες. Και βλέπετε ότι θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει σημαία, που δεν το κάνουμε σημαία, διότι με πολύ μεγάλη σοβαρότητα προχωρούμε μέχρι να το υλοποιήσουμε. Όπως επίσης, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με επιμέρους πολιτικές. Θα σας πω στον τομέα της άμυνας. Η επιθυμία των δανειστών ήταν να κόψουν από τον προϋπολογισμό της άμυνας 500 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν κόψαν ούτε ένα ευρώ. Κύριε Υπουργέ, όμως θα σας πω και κατά 17 εκατομμύρια. Και μία μεγάλη αντίφαση από προεκλογικά με τώρα. Δηλώσεις σας, μέχρι και πριν από τις εκλογές. Γιατί είναι πολύ επίκαιρο. Τις επιβεβαιώνω για τα κόκκινα δάνεια. Ναι, η αντίφαση. Τις επιβεβαιώνω όλες τις δηλώσεις. Αλλά αφήστε να απαντήσω και εγώ στον λαό. Διότι πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός τι έγινε εκείνο το βράδυ. Θέλω να σας πω ότι εκείνο το βράδυ του Ιουλίου πρέπει να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση. Ήταν μια απόφαση που, αν θέλετε, θα έκρινε και το μέλλον της χώρας και το μέλλον το δικό μας. Και επιτρέψτε μου να μιλήσω, όχι σαν υπουργός άμυνας, αλλά σαν πρόεδρος των εξάρτητων Ελλήνων. Εκείνο το βράδυ θα μπορούσα κάλλιστα να πω ότι εγώ παραμένω στη θέση μου, εγκαταλείπω τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ στη συγκυβέρνηση την οποία έχουμε και να γυρίσω από τις Βρυξέλλες ήρωας. Να πω ότι εγώ δεν συμφωνώ με τους δανειστές, ότι εδώ πέρα τελειώνει η συνεργασία και να έρθω να πάρω 20% στις εκλογές. Προτίμησα εκείνο το βράδυ να πυροβολήσω τα πόδια μου. Κοιτάξτε, δεν είναι βέβαιο ότι θα παίρνατε 20%, γιατί το έκανε αυτό ο κύριος Λαφαζάνης και πήρε 2,90%. Δεν είμαστε το ίδιο. Διότι εμείς, σαν ανεξάρτητοι Έλληνες, είχαμε πάρει κάποιες συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες ακολουθήσαμε. Εκείνο το βράδυ, το οποίο πλέον ήρθε η λύση Σόιμπλε, και αυτό είναι το κλειδί του γιατί αποφασίσαμε, η λύση δεν είχε να κάνει με έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη. Πάντως και εδώ είχε υπάρχει ένας μύθος. Από την έξοδο της χώρας, από το ευρώ και μετατροπή της χώρας σε αποθήκη ανθρώπων και 3 εκατομμυρίων μεταναστών. Πάντως και εδώ αυτό υπάρχει ένας μύθος. Σόιμπλε Μέρκελ. Δεν υπάρχει αυτό. Αποδείχθηκε σήμερα. Σήμερα η κυρία Μέρκελ σε συνεδρίαση των Χριστιανοδημοκρατών ευχαρίστησε και συνεχάρη τον κύριο Σόιμπλε. Ειδικά για την πολιτική της στην Ελλάδα. Για την τακτική που ακολούθησε σε σχέση με τη διαπραγμάτευση με την Ελλάδα. Πράγμα που αποδεικνύει ότι είχαμε όλοι μας λάθος εκτίμηση. Δεν υπάρχει η καλή Μέρκελ και ο κακός Σόιμπλε. Ή μάλλον υπάρχουν στα πλαίσια όμως μιας ενιαίας παράστασης σκηνοθετημένης από τη Γερμανία. Αυτά στο Λαϊκό Κόμμα συμβαίνουν. Το έκανε και ο κ. Σαμαράς ευχαριστούσε τον Καραμαλή. Και ο κ. Σαμαράς ευχαριστούσε τον Καραμαλή για τη στήριξή του. Και αν διαβάσετε το Αντινιού σήμερα που εκφράζει τη θέση Σαμαρά, καθιβρίζουν τον Καραμαλή από το νούμερο το βράδυ. Πρόεδρε, έγινε το συνηθίζουν στο Λαϊκό Κόμμα αυτό. Αυτό έγινε δημόσια. Εγώ θα ήθελα να πω όμως κάτι. Αμέσως θα ακούσω. Προσέξτε, η μεγάλη ιδέα επιτυχία σε επίπεδο ευρωπαϊκό εκείνης αποφάσεως είναι ότι ουσιαστικά η κυριαρχία και επικυριαρχία της Γερμανίας το καλοκαίρι ανατράπει από την Ελλάδα. Η στεναρή θέση της Ελλάδος. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα σας ακούσω, επιτρέψτε μόνο να μην μιλάω στον άλλον. Εμείς τι καταφέραμε. Πείτε μου όμως αν υπήρχε καταφέραμε αυτό και δεν έπαιξε ρόλο στην τελική σας απόφαση. Θα σας απαντήσω για να ολοκληρώσω. Με την παρέμβαση των ΗΠΑ και προσωπικά του Πρόεδρου Ομπάμα και εν συνεχεία ταυτόχρονα του Πρόεδρου Ολάντ, η γερμανική επικυριαρχία και η πρόταση Σόιμπλε έξοδο τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παράλληλα 50 δισεκατομμύρια ανθρωπιστική βοήθεια δεν πέρασε. Το ότι δεν πέρασε έφερε και τις αλλαγές πλέον στην Ευρώπη. Βλέπουμε Πορτογαλία, βλέπουμε Ισπανία. Βλέπουμε ότι πια η Γερμανία δεν είναι επικυρίαρχη της Ευρώπης που αποφασίζει και διατάσσει. Και αυτό είναι μια
επιτυχία τη σκληρή διαπραγμάτευση που έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Δεν θα ήταν προτιμότερο, Χαρέα, παρακαλώ, την οποία διακόψαμε. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω στην αλλαγή της απόφασής σας, όπως είπατε εκείνο το βράδυ που μας περιγράψατε, αν έπαιξε ρόλο η πληροφορία που μαθεύτηκε τις τελευταίες 2-3 μέρες ότι απείλησαν οι Ευρωπαίοι την ελληνική κυβέρνηση με αντιδημοψηφίσματα. Όχι, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Δεν υπήρχε, λέτε. Δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά.